Πάμε παρακάτω, πάμε να δούμε και τις πρωινές εκπομπές. Πάμε να δούμε και τις πρωινές εκπομπές. Γιατί... Για πάμε να δούμε και τα πρωινά τι κάνανε. Εκεί είχαμε μεγάλες ανακατατάξεις. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη θέση, όπου έχουμε τον Γιώργο Λιάγκα και το πρωινό. Λιάγκας λοιπόν, πρώτος με πόσο? 14,5%. 14,5, άλλος ο τίτλος παρακαλώ πολύ, να το διορθώσουμε τον τίτλο μας. Μιλάμε για τον κύριο Γιώργο Λιάγκα και για τις τηλεθεάσεις πρωινές εκπομπές. Mm-hmm. Άρα ο έρωτας και η καψούρα με την κυρία Αντωνά βοήθησε τον κύριο Λιάγκα να σκαρφαλώσει ξανά στην πρώτη θέση. 14,5 λοιπόν για τον Αντένα και τον Γιώργο Λιάγκα. Πάμε. Αχα. Δεύτερη Πάμε. Θέση. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Είμαστε στην πρώην Παιδιά, αγαπημένη. Για τα πρωινάδικα δεν έχουμε τίτλο για τα πρωινάδικα. Έχουμε, υπάρχει τι κανονικά. Τι έχει πάθει το control παρακαλώ. Είναι το 18 να τους βοηθήσουμε. Μάλιστα, πάμε λοιπόν. Λιάγκας πρώτος, πάμε δεύτερη θέση. Δεύτερη θέση η πρώην του Γιώργου Λιάγκα, η Φέη Σκορδά 10,4. Μπράβο η Φέη μας, 10,4. Ξέρετε για ποιο λόγο. Έβλεπε ο κόσμος και τη Φέη για να δει αν θα πει κάτι η Φέη Σκορδά για τη νέα σχέση του Λιάγκα. Πάμε, τρίτη θέση. Τρίτη θέση έχουμε την Κατερίνα καινούργιο με το Σούπερ Κατερίνα 9,1. 9,1 για την Κατερίνα καινούργιο, η οποία παθαίνει καθίζηση δυστυχώς. Πάμε λοιπόν, τέταρτη θέση. Έχουμε το Breakfast at Star, το πρωινό του Star 7,8. 7,8 για το Breakfast του Star και... Και μετά έχουμε την Δανάη Μπάρκα με το Πάμε Δανάη 7,6 στο Μέγκα. Ναι. Και τελευταία την Ελένη Τσολάκη με το πρωινό Σουσού 1,7. 1,7? Ναι. Αχ, άστα και κλάφτα λοιπόν.